Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη και μάλιστα από το βιβλίο Β' Βασιλέων. Β' Βασιλέων, σελίδα 383, κεφάλαιο ΚΑ, 21 κεφάλαιο. Β' Βασιλέων, σελίδα 383 και κεφάλαιο ΚΑ. 12 ετών ηλικίας ήταν ο Μανασής, ότε εβασίλευσε. Εβασίλευσε δε 55 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήταν Εφσιβά. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, κατά τα βδελήγματα των εθνών, τα οποία εξεδίωξε ο Κύριος αβέβρωστον των ιών Ισραήλ. Και ανοκοδόμησε τους υψηλούς τόπους, τους οποίους Εζεκίας ο πατήρ αυτού κατέστρεψε, και ανήγειρε θυσιαστήρια στον Βάαλ και έκαμεν άλσος, καθώς έκαμεν Αχάβ, ο βασιλεύς του Ισραήλ. Και προσεκίνησε πάσαν τη στρατιά του ουρανού και λάτρευσεν αυτά. Και οκοδόμησε θυσιαστήρια εν το οίκο του Κυρίου, περί του οποίου ο Κύριος είπεν εν Ιερουσαλήμ θέλω θέσει το όνομά μου. Και οκοδόμησε θυσιαστήρια εις πάσαν τη στρατιά του ουρανού εντός των δύο αυλών του οίκου του Κυρίου. Και διαβίβασε τον ιόν αυτού δια του πυρός. Και προμάντευε καιρούς και έκαμνε ιονισμούς και σύστησεν ανταποκριτάς δαιμονίων και παϊδούς. Έπραξε πολλά πονηρά ενώπιον του Κυρίου για να παροργήσει αυτόν και έστησε το γλυπτόν του άλσους, το οποίον έκαμεν εν το οίκο, περί του οποίου ο Κύριος είπε προς τον Δαβίδ και προς τον Σολομώντα τον ιόν αυτού. Εν το οίκο τούτο και εν Ιερουσαλήμ, την οποίαν έκλεξα από πασών των φυλών του Ισραήλ, θέλω θέσει το όνομά μου στον αιώνα. Και δεν θέλω μετασαλεύσει τον πόδα του Ισραήλ από τη γη, την οποία έδωκα εις τους πατέρας αυτών, εάν μόνο προσέξωση, να κάμνωση κατά πάντα όσα προσέταξα εις αυτούς. Και κατά πάντα τον νόμο τον οποίο ο δούλος μου Μωυσής προσέταξε εις αυτούς. Πλην δεν υπήκουσαν και επλάνησεν αυτούς ο Μανασής, ώστε να πράττωσει πονηρότερα παρά τα έθνη, τα οποία Κύριος υφάνησεν απέμπροσθεν των ιών του Ισραήλ. Και λάλησε Κύριος διαχειρός των δούλων αυτού των προφητών λεγόν, επειδή Μανασής, ο βασιλεύς του Ιούδα, έπραξε τα βδελήγματα ταύτα, πονηρότερα υπερπάντα όσα έπραξαν οι Αμοραίοι οι προαυτού, και έκαμνεν έτη τον Ιούδα να αμαρτήσει δια των ειδώλων αυτού, δια του ταύτα ούτω λέει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ιδού εγώ επιφέρω κακόν επί την Ιερουσαλήμ και επί τον Ιούδαν, ώστε παντός ακούοντος περί αυτού θέλω συνεχίσει αμφότερα τα ότα αυτού. Και θέλω εκτείνει επί την Ιερουσαλήμ το σχοινίον της Σαμαρίας και τη στάθμη του οίκου του Αχάβ. Και θέλω σπογγίσει την Ιερουσαλήμ καθώς σπογγίζει της Τριβλίων και σπογγίσας στρέφει ανω κάτω. Και θέλω εγκαταλείψει το υπόλοιπο της κληρονομίας μου και παραδώσει αυτούς εις την χείραν των εχθρών αυτών. Και θέλω συνείστε εις διαρπαγήν και λεολεσίαν εις πάντα στους εχθρούς αυτών, διότι έπραξαν πονηρά ενώπιόν μου και με παρόργησαν. Αφής ημέρας οι πατέρες αυτών εξήλθον εξ Αιγύπτου έως της ημέρας ταύτης. Και μα αιτία αθών έχεις εν ο Μανασή πολλή σφόδρα, έως σου ενέπλησε την Ιερουσαλήμ από άκρου έως άκρου, εκτός της αμαρτίας αυτού, δια της οποίας έκαμε τον Ιούδα να αμαρτήσει πράξας πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Εδέλειπε πράξεις του Μανασί και πάντα όσα έκαμε, και η αμαρτία αυτού την οποία ημάρτησε δεν είναι γραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Εκοιμήθη δε ο Μανασής μετά των πατέρων αυτού και τάφη εν το κήπο του οίκου αυτού, εν το κήπο Ουζά, και βασίλευσε ανταυτού Αμών ο Υιός αυτού. Να πάμε όμως τώρα και στην σελίδα 448, είναι από το βιβλίο Χρονικών Β, κεφάλαιο Λάμπτα Γάμα και εδάφιο 9. 448, Λάμπτα Γάμα, βιβλίο Χρονικών Β, κεφάλαιον 33, λάμπτα γάμα και δάφιο 9. Και πλάνησεν ο Μανασής τον Ιούδαν και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, ώστε να πράττωσιν πονηρότερα παρά τα έθνη τα οποία ο Κύριος υφάνησεν
απέμπροσθεν των ιών του Ισραήλ. Και λάλησε Κύριος προς τον Μανασίν και προς τον λαόν αυτού, πλη δεν έδωκαν ακρόαση. Δια τούτο έφερε κατά αυτόν ο Κύριος τους άρχοντας του στρατεύματος του βασιλέως της Ασσυρίας και επίασαν τον Μανασίν μεταξύ των θάμνων και δίσαντες αυτόν με αλύσεις έφεραν αυτόν εις Βαβυλώνα. Και ενώ το ενθλίψη, οικέτευσε Κύριον των Θεών αυτού και ταπεινώθη σφόδρα ενώπιον του Θεού των Πατέρων αυτού και προσευχήθη εις αυτόν. Τότε ηλέησεν αυτόν και επίκουσε της δεήσεως αυτού και επανέφερεν αυτόν εις Ιερουσαλήμ εις το βασίλειον αυτού. Τότε γνώρισε ο Μανασί ότι ο Κύριος είναι, ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Αμήν. Μανασής λοιπόν ο γιος του Εζεκία, ενός βασιλιά που όπως είπαμε ήταν ευθύς, έπρατε το αγαθόν κατά πάντα ενώπιον Κυρίου του Θεού, γι' αυτό και ο Θεός ήταν μαζί του, τον ευόδωνε, τον ευλόγησε και του χάριζε άμεσες απαντήσεις σε κάθε προσευχή του, ακόμη και στην προσευχή που δεν είχε μέλλον, τότε που είχε αρρωστήσει, όταν και μάλιστα ο Ισαΐας πήγε να του πει ότι πεθαίνει και να ετοιμάσει τα του οίκου του, αυτός έκραξε στο Θεό και πριν απομακρυνθεί ο Ισαΐας απευθύνθη ο Θεός αυτόν και του λέει γύρνα και πες του ότι εγώ θα τον θεραπεύσω και τον θεράπευσε. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον έζησε και μεγάλωσε ο Μανασής. 12 χρονών έγινε βασιλιάς, δηλαδή 12 χρόνια πριν πεθάνει ο Εζεκίας γέννησε τον Μανασί. Στα 12 χρόνια του έγινε βασιλιάς. Και εκείνο που θα περίμενε κανείς είναι να ακολουθήσει το έργο του πατέρα του. Όμως εδώ συνέβη το αντίθετο. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί είναι αυτό το οποίο ο Θεός αποκαλύπτει σε όλους μας, ότι η ζωή του κάθε ανθρώπου εξαρτάται από την καρδιά του. Βεβαίως τα παιδιά των Αγίων είναι Άγια, λέει η Γραφή. Όμως η ελευθερία που δίνει ο Θεός επιλογής στον κάθε ένα άνθρωπο είναι αυτή ακριβώς που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και είναι ο μόνος που έχει τη δυνατότητα να γίνει όμοιος με το Θεό. Είναι το μόνο κτίσμα, το μόνο πλάσμα, το μόνο δημιούργημα του Θεού που έχει φτιαχτεί από τον Θεό αλλά και από τη φύση και την ουσία του Θεού, καθώς ο Θεός έπλασε με τα χέρια του τον Αδάμ και στο σώμα αυτό ενεφύσισε από το πνεύματός του και κατέστησε τον Αδάμ ψυχή ζώσα. Έθεσε μέσα του δηλαδή εσωτερικόν άνθρωπο που είτε το θέλει είτε δεν το θέλει δεν μπορεί να πάψει να υπάρχει. Ένα ιδιαίτερο πλάσμα είναι ο άνθρωπος, ιδιαίτερο κτίσμα. Και το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η απόλυτη ελευθερία με την οποία τον έχει πρικίσει, θα έλεγα, ο Θεός, καθώς είναι κατά την εικόνα του και μπορεί να γίνει, αν θέλει, κατά την ομοίωσή του. Ο Μανασής, λοιπόν, αφού έγινε βασιλιάς, άρχισε να κάνει ακριβώς το αντίθετο από ό,τι έκανε ο πατέρας του. Πολύ παράξενο είναι, αλλά βλέπετε μέσα στη Γραφή, ιδίως στην Παλαιά Διαθήκη που ο Θεός μας την έδωσε για διδασκαλία, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε τα πάντα. Όλα θα τα δούμε. Ο Μανασής λοιπόν ευθύς εξ αρχής κατέστρεψε τα θυσιαστήρια, το θυσιαστήριο, το ναό, ό,τι είχε φτιάξει ο πατέρας του και ανοικοδόμησε όλα όσα είχε καταστρέψει ο πατέρας του. Τα άλση, τα θυσιαστήρια στο Βάαλ, ακόμη
έκανε, που τα βρήκε κατά πάντα όσα έκανε ο Αχάβ, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Μα κατά πάντα. Οικοδόμησε δε θυσιαστήρια μέσα στο ναό, για τον οποίο ο Θεός είχε πει ότι εκεί θα θέσω το όνομά μου, μέσα στο ναό του Ισραήλ. Οικοδόμησε θυσιαστήρια σε όλη τη στρατιά του ουρανού, στον ήλιο, στη σελήνη, στα αστέρια, και προχώρησε ακόμη περισσότερο. Απίστευτο πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος στην αποστασία του. Ακόμη και τον υιόν του τον θυσίασε σύμφωνα με τα έθιμα των Αμοραίων δια του πυρός, και προμάντευε καιρούς, χρησιμοποιούσε και πνεύματα πονηρίας, έκαμνε ιονισμούς και εσύστησε ακόμη και ανταποκριτές δαιμονίων, αλλά και παϊδούς οι οποίοι μιλούσαν με το πνεύμα το ακάθαρτο. Αλλά έκανε και κάτι ακόμη πολύ χειρότερο. Μέσα στο ναό έστησε ένα γλυπτό, το οποίο ο ίδιος έκαμε, ένα είδωλο, ένα άγαλμα. Βλάσφημο ήταν αυτό που έκαμε, και το έδεσε εκεί στο θυσιαστήριο του, στην κιβωτό, στο θυσιαστήριο του ναού. Ο Θεός όμως, αδερφοί αγαπητοί, είναι πανάγαθος. Ποιος άνθρωπος, βλέποντας αυτή την ασέβεια, δεν θα επενέβαινε δραστικά, με κρίση? Ο Θεός όμως είναι μακρόθυμος. Και αυτό, αδελφοί αγαπητοί, είναι η ελπίδα μας για τις πολλά πτεωμένα πάντες. Είναι μακρόθυμος, είναι ελεήμων, είναι κτήρμων. Δεν επισπεύδει την κρίση και την ταλαιπωρία, γιατί αγαπάει τον άνθρωπο. Μόνο ένας άνθρωπος πατέρας ή ένας άνθρωπος μητέρα, ένας άντρας και μια γυναίκα, μπορούν να καταλάβουν λίγο την αγάπη του Θεού Πατρός, καθώς οι γονείς, ο πατέρας και η μητέρα, έχουν βαλμένο μέσα τους, από ένστικτο λένε οι άνθρωποι, από ενέργεια Θεού λέμε εμείς οι πιστοί, αυτή την ιδιαίτερη αγάπη στα παιδιά, στα δικά τους τα παιδιά. Ο Θεός λοιπόν έστειλε προφήτες με διάφορους τρόπους, επισκέφθηκε το Μανασί αφήνοντάς τον στην ευημερία του να τον ελέγξει, αλλά και να του αποκαλύψει αυτό το οποίο θα συμβεί αν συνεχίσει αυτή η ζωή. Αν συνεχίσει έτσι τη ζωή του, τόσο για αυτόν όσο και για το βασίλειό του. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός δεν αφήνει απληροφόρητο το λαό του. Αντιθέτως, επιπλέον στην Καινή Διαθήκη λέει ακόμη πολύ περισσότερο, ιδού προείπων σε εσάς τα πάντα. Όλοι μας, αδελφοί, κάθε στιγμή στη ζωή μας, οτιδήποτε και αν σκεφτούμε, πούμε, ιδιαιτέρως πράξουμε, ξέρουμε τη συνέχεια. Η συνέχεια δεν είναι κρίσης, αλλά είναι ή πλησίασμα προς το Θεό, προς ευλογία, ή απομάκρυση από το Θεό προς ταλαιπωρία. Ο Θεός αγωνίζεται να μας διατηρήσει στην αγκαλιά Του. Γι' αυτό πόσο σημαντικό, αδελφοί αγαπητοί, να βασιλεύει, είναι να βασιλεύει στη ζωή μας ο φόβος του Θεού, που έχει έδρα την αγάπη μας προς το Θεό, που χρειάζεται. Όποιος αγαπάει το Θεό τον φοβάται, τον σέβεται. Όποιος δεν τον αγαπάει το Θεό είναι ασεβής. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει, όποιος δεν αγαπάει τον Ιησού Χριστό να είναι ανάθεμα. Είναι ανάγκη να ζητάμε να αγαπάμε τον Χριστό. Αλλά και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε πάλι από την προσωπική μας ζωή.
Όταν αγαπάς κάποιον άνθρωπο, η καρδιά του έρχεται κοντά σου. Αγαπάει η γυναίκα τον άντρα της, ο άντρας την πλησιάζει. Αγαπάει ο άντρας τη γυναίκα του, η γυναίκα του έρχεται πιο κοντά του. Όταν όμως υπάρχει έλλειψη αγάπης, τότε αρχίζουν όλα τα προβλήματα. Έλλειψη σεβασμού. Έλλειψη τρυφερότητας. Όλα διαλύονται. Μην μου πείτε τώρα ότι ο Μανασσής είχε ελάχιστη αγάπη για το Θεό, ίχνος αγάπης. Ο Θεός όμως δεν έπαψε ποτέ να τον αγαπάει και να τον περιμένει. Είπε λοιπόν ο Θεός, επειδή ο Μανασσής ο βασιλεύς του Ιούδα έπλεξε τα βδελίγματα όλα αυτά και μάλιστα έπραξε πονηρότερα από όλους τους αμοραίους, τους προ αυτού τους οποίους εγώ τους εξέβαλα, γι' αυτό εγώ θα επιφέρω κακόν επί την Ιερουσαλήμ και επί τον Ιούδα. Και επειδή η κακία του και η πονηρία του υπερεύει όλα τα όρια της υπομονής και της μακροθυμίας του Θεού, γι' αυτό αυτό που θα κάνω, πατός ακούοντος ανθρώπου περί αυτού, θα ηχήσουν αμφότερα τα ότα. Θα κάνω τέτοια κρίση, την οποία δεν έχει κάνει ακόμη. Και αυτό είναι το σημαντικό. Δεν την έχει κάνει ακόμη. Όποιος το ακούσει θα μείνει έκπληκτος. Γιατί θα φέρω το σκηνίον και τη στάθμη της Σαμάριας και του Αχάβ, την κρίση, ό,τι έκανα στη Σαμάρια και στον Αχάβ, θα κάνω και στον Ισραήλ. Και θα αδειάσω, θα εκενώσω την Ιερουσαλήμ, όπως κάποιος φωγίζει ένα πιάτο όταν το πλένει και το στρέφει ανάποδα για να αδειάσει τελείως. Και το υπόλοιπο της κληρονομίας μου θα το παραδώσω εις τα σχήρας των εχθρών αυτών και θα βρεθούν σε διαρπαγή και λαιλασία ενώπιον όλων των εχθρών τους. Γιατί? Διότι έπραξαν πονηρά ενώπιόν μου και με παρόργησαν σφόδρα. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Προφητεύει, εξηγεί, αποκαλύπτει, φανερώνει. Φανερώνει το αύριο σήμερα και το μεθαύριο, ώστε να γνωρίζει ο κάθε ένας άνθρωπος ότι εάν δεν επιστρέψει εξ όλης της καρδίας του, της ψυχής του, της διανοίας του και της δυνάμεώς του στον Κύριο, το μέλλον θα είναι ταλαιπωρία. Ιδιαιτέρως δε για τα παιδιά του Θεού που έχουν επίγνωση. Γιατί όταν δεν ξέρει ο άνθρωπος, τον καιρό της αγνίας ο Θεός τον παραβλέπει. Από μένα εξαρτάται το μέλλον μου. Ο Θεός έχει προγραμματίσει το καλύτερο για μένα. Και αν κάνω λάθη, γιατί μπορεί να κάνουμε και λάθη, επειδή είμαστε άνθρωποι, τα λάθη μας ο Θεός τα διορθώνει και βρίσκει τρόπους να ξαναφέρει την ευλογία Του. Εκεί όμως που ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα, όταν ο άνθρωπος αποφασίσει εκουσίως με όλη του την καρδιά, με όλη του τη θέληση να αμαρτάνει κατ' εξακολούθηση. Εκεί ο Θεός και να θέλει δεν μπορεί να κάνει κάτι. Μόνο ο άνθρωπος πια μπορεί. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ξεσήκωσε, όπως διαβάσαμε, τους Ασσυρίους, τον εχμαλώτησαν και μάλιστα με έναν τρόπο παράξενο, μεταξύ των θάμνων τον βρήκαν κρυμμένο. Μα πώς βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος εκεί στους θάμνους, βασιλιάς, κρύφτηκε? Όταν, αδελφοί αγαπητοί, δεν υπάρχει η οδηγία και η προστασία του Θεού, η οδηγία και η προστασία του Θεού, ο άνθρωπος μένει εκτεθειμένος. Μόνος του εκθέτει τον εαυτό του, μόνος του εκτίθεται σε ταλαιπωρίες. Μόνος του μένει απροστάτευτος.
η προστασία μας είναι η παρουσία του Θεού. Και η παρουσία του Θεού δεν χάνεται άμεσα όπως ο άσωτος Υιός. Όταν έφυγε, είχε όλα τα υπάρχοντα του Πατέρα που του έδωσε. Σιγά σιγά όμως άρχισε όλα να τα χάνει. Έξω από το σπίτι του Πατέρα, έξω από την παρουσία του Θεού, ό,τι έχεις θα το χάσεις. Είναι βέβαιο αυτό. Και εκεί είναι που ο άνθρωπος κάνει λάθη, νομίζοντας ότι αυτά που έχει είναι δικά του. Έξω από την παρουσία του Θεού, ό,τι έχεις θα το χάσεις. Δεν μπορείς να το διατηρήσεις. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο από όλα, αδελφοί? Δεν είναι όταν αφορά αυτό το γεγονός το οποίο το βλέπουμε, τον εαυτό μας, αλλά όταν αφορά το γεγονός αυτό πρόσωπα τα οποία αγαπάμε. Σκέψου να βλέπεις το γιο σου, την κόρη σου, τον αδελφό σου, την αδελφή σου. Να βλέπεις αυτούς που αγαπάς, τον πατέρα σου, τη μητέρα σου. Να τους βλέπεις. Και αυτό είναι καθαρό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να το δούμε. Με τα βεβαιότητας το βλέπουμε. Σιγά σιγά να απομακρύνονται, με αποτέλεσμα στη συνέχεια σιγά σιγά να χάνουν την παρουσία του Θεού, και χάνοντας την παρουσία του Θεού να έρχεται η παρουσία του κόσμου και του διαβόλου. Όσο ο άνθρωπος φεύγει από το φως, τόσο μπαίνει στο σκοτάδι. Όταν φεύγει από τον αγιασμό, τόσο μπαίνει στην αμαρτία. Και η αμαρτία είναι τραγική, μπαίνει σε εκχύληση αμαρτίας. Αλλά ακόμη λέει κάτι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, που είναι φοβερό και τρομακτικό. Το δαιμόνιο το οποίο υπήρχε στον άνθρωπο και το έβγαλε ο Χριστός, ξαναγυρίζει στο σπίτι του. Και αν δει τον οίκον καθαρισμένο, σεσαρωμένο, καθαρό, αλλά άδειο, δεν μπαίνει αμέσως μέσα, αλλά πηγαίνει και βρίσκει άλλα 7 πονηρότερα πνεύματα και εισέρχεται η κατοικία μέσα στο σπίτι του. Και τότε τα έσχατα γίνονται χειρότερα των πρώτων. Αδελφοί μου αγαπημένοι, με το Θεό δεν μπορούμε να παίζουμε. Με το Θεό δεν μπορείς να παίζεις. Μπορείς να παίξεις με οτιδήποτε άλλο. Με ανθρώπους, με καταστάσεις. Με όλα μπορείς να παίξεις. Με αδελφούς, με αδελφές, που δεν το συνιστώ, αλλά μπορείς. Με το Θεό όμως δεν μπορείς να παίξεις. Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος θα θερίζει. Και το πρόβλημα είναι τι σπέρνει πού. Αν σπέρνει στη σάρκα, έχοντας σαρκικό φρόνημα, και σπέρνει στη σάρκα, εκείνο το οποίο θα θερίσει, όχι άμεσα, γιατί ο θερισμός δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη. Ο θερισμός αργεί, αλλά δεν μπορείς να τον αποφύγεις. Θα θερίσεις φθορά. Αν σπέρνεις όμως το πνεύμα, με φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, μέσα στο Πνεύμα το Άγιο, θα θερίσεις, όχι άμεσα, θα περάσει χρόνος, αλλά θα θερίσεις ζωή αιώνιο. Την ευλογία του Θεού στη ζωή αυτή, ζωή εν αυθονία εδώ στη γη και κληρονομιά αιωνιότητας. Ο Μανασής νόμιζε ότι μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει και δεν είχε καταλάβει ότι αυτά που κάνει έχουν συνέπειες. Είναι το μεγάλο λάθος μας, αδερφοί. Ό,τι και να κάνουμε έχει συνέπειες. Δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών καθένας που λέγει «Κύριε, Κύριε». Αλλά αυτός που είναι φρόνιμος, και ο φρόνιμος είναι αυτός που οικοδομεί στο βράχο,
Και αυτός που οικοδομεί στο βράχο είναι αυτός που ακούει το Λόγο του Θεού για να τον πράξει, για να τον κάνει. Γιατί θα έρθουν οι ποταμοί, θα έρθουν οι βροχές, αλλά θα έρθουν και οι αέριδες. Αλλά αυτός που έχει φυτέψει στο βράχο θα δει το σπίτι του να βρωμίζεται από λάσπες, αλλά δεν θα πέσει. Ο άνθρωπος θα είναι ασφαλής μέσα στο σπίτι του. Ο άνθρωπος όμως που χτίζει στην άμμο, ακούει το Λόγο του Θεού αλλά δεν τον πράττει, ξέρετε τι θα πει Μανασής, επιλύσμον. Ο άνθρωπος δηλαδή που είναι επιλύσμον ακροατής και δεν έχει πάρει την απόφαση του θανάτου να πεθάνει για τον κόσμο, ώστε να είναι εκτελεστής έργου, μπορεί να χτίζει ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι, πλούσιο, αλλά το μέλλον του σπιτιού αυτού, το οποίο χτίζεται πάνω στην άμμο, είναι πτώσεις, και η πτώση είναι μεγάλη, με καταστροφή του ιδιοκτήτου. Ο Μανασής λοιπόν τα φτιάχνε όλα αυτά με την εξουσία που είχε παρακυρίου, καθώς του δόθηκε χάριν του πατρός του. Έκανε ό,τι ήθελε, ό,τι σκεφτότανε, ό,τι νόμιζε. Ποτέ δεν σκέφτηκε τι να θέλει άραγε ο Θεός τώρα, τι θέλει από μένα ο Θεός. Ποτέ δεν σκέφτηκε το Θεό. Το αποτέλεσμα είναι, έκτισε μια ωραία βασιλεία, αλλά στην άμμο. Και όταν ήρθε με πολύ μικρές δυνάμεις ο βασιλεύς της Ασσυρίας, που σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να κυριεύσει την Ιερουσαλήμ που είχε παραδώσει στα χέρια του ο Εζεκίας, οχυρωμένη με στρατιώτες, με στρατό, αυτόν τον έπιασε, θα λέγαμε έτσι πως λένε οι άνθρωποι, στα πράσα, αφύλακτο, προστάτευτο, κάπου έξω, μόλις τους είδε κρύφτηκε στους θάμνους. Φοβερό, βασιλιάς του Ισραήλ, που ο Εζεκίας είχε κάνει μια βασιλεία πανίσχυρη, να πιαστεί στους θάμνους ξαφνικά, κρυμμένος. Τον συνέλαβαν, τον εχμαλώτησαν, τον εταπείνωσαν και εκεί πάλι καλά θυμήθηκε το Θεό. Πάλι καλά. Όποτε και αν θυμηθούμε το Θεό είναι καλά, αδερφοί. Όποτε και αν σκεφτούμε το Θεό είναι καλά. Καλό είναι να το σκεφτόμαστε πάντοτε και από την αρχή. Θυμήθηκε το Θεό και έκανε αυτό που ήθελε ο Θεός. Οικέτευσε Κύριον των Θεών αυτού. Ξέρετε τι θα πει η Εκκλησία. Κραυγή στο Θεό. Κύριε. Όποιος προσεύχεται έτσι, το βέβαιο είναι ότι ο Θεός θα τον ακούσει με μεγάλη προσοχή. Εφόσον, όπως και ο Μανασή, εταπεινώθη σφόδρα ενώπιον του Θεού των Πατέρων αυτού. Δηλαδή, πώς ταπεινώθηκε. Στον άνθρωπο μπορώ να καταλάβω τι θα πει το απεινόνομο, σκύβω το κεφάλι και δεν μιλάω. Στο Θεό είναι πιο εύκολο, αλλά είναι και πολύ σημαντικό. Όταν οικέτευσε το Θεό, έκραξε στο Θεό, κράβγασε στο Θεό, μέσα στη βαριά απελπισία του, τότε ταπεινώθηκε σφόδρα. Θα είπε, Κύριε, πόσο χαζός ήμουνα και τα έκανα αυτά. Τι ήταν όλα αυτά που έκανα. Μα να μην καταλάβω, τόσο ανόητος, να μην σκεφτώ
τόσο άθλιος. Μα δεν ήξερα τι έπρεπε να κάνω, δεν είδα ο Εζεκίας τι έκανε και τον Ευόδονες. Τι με έπιασε και τα έκανε όλα αυτά. Και αφού εξομολογήθηκε, αφού ταπεινώθη σφόδρα, πολύ ωραία προσευχή αδερφοί αυτή. Ο Εζεκίας είχε βρει τη συνταγή της ευλογημένης πορείας στη ζωή του. Ο Μανασής βρήκε τη συνταγή της ευλογημένης επιστροφής στο Θεό. Στο Θεό δεν επιστρέφουμε αδερφοί αγαπητοί με μια προσευχούλα ή επιπολέως. Στον Θεό επιστρέφουμε για να μας δεχθεί. Αν επιστρέψεις, λέγει στον Ιερεμία ο Θεός, σε μένα να έρθεις. Αν μετανοήσεις, σε μένα να απευθυνθείς. Αλλά όταν επιστρέφουμε, επιστρέφουμε με τρία βασικά βήματα. Πρώτον, με κραυγή απελπισίας. Τι έκανα? Δεν επιστρέφουμε με δάκρυα, γιατί μπορεί να μεταμεληθούμε και να μην μετανοήσουμε. Και ποια είναι η διαφορά της μεταμέλειας? Πω που έκανα λάθος, θα το διορθώσω. Ενώ η μετάνοια, Θεέ μου εισέ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου έπραξα. Κραυγή, ηκεσία εξ όλης της καρδίας, για να ελκύσεις τον Θεό να στρέψει τους οφθαλμούς του και τα ότα του επάνω στην προσευχή σου που θα έρθει στη συνέχεια. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι σημαίνει κραυγή, και θυμάμαι πριν από καιρό ο Θεός που μου έδειξε έναν άνθρωπο που ήρθε σε τρομακτική δυσκολία ξαφνικά και έβγαλε μια φωνή, βοήθεια! Αυτή είναι η κραυγή αδελφοί, αυτή είναι η ηκεσία. Βοήθεια! Και μετά ταπείνωσης. Ελθώνεις σε Αυτόν, αυτή είναι η ταπείνωση. Να έλθουμε στον εαυτό μας. Τι ήταν αυτό που έκανα? Πώς δεν σκέφτηκα το Θεό? Και μετά εξομολόγηση. Αφού ταπεινωθούμε και γίνουμε χώμα, και αυτό αδερφοί αγαπητοί, αυτή η προσευχή έχει αποτέλεσμα στα σοβαρά μας ζητήματα, στις τραγωδίες της ζωής μας. Πώς θα σωθούνε τα παιδιά σου? Πρέπει να δούνε χείρας καθαρά σε σένα, να ακούσει ο Θεός την κραυγή σου, την ηκεσία σου. Πώς θα σωθεί η γυναίκα σου, πώς θα σωθεί ο άντρας σου? Κραυγή και μετά εξομολόγηση. Εγώ φταίω. Εγώ δεν φρόντισα τα παιδιά μου. Εγώ ήμουνα επιπόλεως. Σε μένα είναι το λάθος. Ποιο είναι το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε? Παραδείγματος χάρη, η γυναίκα μου φταίει και δεν καταλάβαινε και δεν της βάζεις, έβαλες μυαλό εσύ. Αυτός ο αδελφός έφταιγε. Να ψάχνουμε να βρούμε αιτίες των κακών, αντί να πούμε αυτό που θέλει ο Θεός. Εγώ αμάρτησα, εγώ τα κάνω τα λάθη, εγώ δεν έκανα το σωστό. Αυτό που χρειαζόμαστε αδερφοί δεν είναι να βρούμε τις αιτίες του κακού και να τις δείξουμε στο Θεό. Αυτό που χρειαζόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις είναι να ελκύσουμε το Θεό με την κραυγή μας και την ταπείνωσή μας. Γιατί? Για να ακούσεις στη συνέχεια την προσευχή μας. Δεν γίνεται με ένα δευτερόλεπτο, με πέντε λεπτά προσευχούλα. Δεν γίνεται έτσι.
Αφού λοιπόν έπραξε ο Μωυσής κατά το θέλημα του Θεού, εκράβγασε, ζήτησε βοήθεια από το Θεό για την κατάσταση που βρέθηκε και αφού στη συνέχεια μετανόησε, ταπεινώθηκε, εξομολογήθηκε, στη συνέχεια τώρα είναι έτοιμος να προσευχηθεί. Είναι έτοιμος να ανοίξει την καρδιά του σε Αυτόν. Και ο Κύριος τον άκουσε. Αλλά αυτό ισχύει και για τον καθένα μας, αδελφοί. Ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος, το λέει πολύ καθαρά. Μη μεριμνάτε περί μηδενός πράγματος. Αλλά κάθε ζήτημα το οποίο σας απασχολεί να το φέρνετε μέσα στο ταμείο σας μετευχαριστίας δια της δεήσεως και της προσευχής. Αλλά πώς? Αφού πρώτα προετοιμάσετε τον εαυτό σας. Όπως λέει ο Δαβίδ, ετοίμη είναι η καρδιά μου πλέον, Κύριε, για να σε πλησιάσω. Αυτό που θα σε εμποδίζει, αυτό που μας εμποδίζει είναι ο θυμός για κάποια άτομα, η αγανάκτηση, η πίκρα. Και δεν μπορείς να κράξεις το Θεό. Και αν θα κράξεις είναι για να του έρθει κακό, κατάρα. Αντί ταπείνωση και ευλογία. Πρώτα λοιπόν ετοιμάζουμε την καρδιά μας, τον εαυτό μας, ετοιμαζόμαστε πώς θα πλησιάσουμε το Θεό για να προσευχηθούμε ένα τόσο σοβαρό αίτημα που μπορεί να είναι τα παιδιά μας, η ζωή μας, η εκκλησία, οι γονείς μας, τα αδέλφια μας ή οτιδήποτε άλλο πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μπροστά λοιπόν σε αυτή τη σοβαρότητα, στη σοβαρότητα του αιτήματος, πρέπει να προηγείται η κραυγή. Βοήθεια! Ύστερα η ταπείνωση. Εγώ είμαι αρτονισέκη. Ενώπιον σου και ενώπιον του ουρανού, είπε ο Δαβίδ. Και όταν κράξεις και ταπεινωθείς, το βέβαιο είναι ότι ήλκησες την αγάπη του Θεού επάνω σου. Τότε προσευχή σου και ο Θεός θα σε ακούσει. Και θα έρθει ο Θεός, λέει ο Απόστολος Παύλος, το Ευαγγέλιο του Χριστού, να διαφυλάξει την καρδιά σου και τους διαλογισμούς σου δια του Ιησού Χριστού. Θα διαφυλάξει την καρδιά σου από οτιδήποτε εμποδίζει την επέμβαση και την ενέργεια του Θεού και τους διαλογισμούς σου από τις σκέψεις. Διαλογισμοί είναι ένας από τους χειρότερους εχθρούς του ανθρώπου. Σκέφτομαι και δεν προσεύχομαι. Σκέφτομαι και δεν ελπίζω στο Θεό. Σκέφτομαι και δεν πιστεύω στο Θεό. Σκέφτομαι και δεν προσμένω τον Κύριο, καθώς λέει η Γραφή ότι οι προσμένοντες τον Κύριο θα ευλογηθούν. Μόνο ο Χριστός, εφόσον εισέλθεις έτσι με κραυγή, ηκεσία, με μετάνοια και ταπείνωση και με προσευχή κατά το θέλημά Του, τότε ο Θεός θα σε ακούσει. Τότε η προσευχή σου θα ακουστεί και η απάντηση θα είναι άμεση. Τι μπορεί να κάνει ο Θεός τώρα στην κατάσταση που έχει βρεθεί ο Μανασής? Όχι που τον έφερε ο Θεός, που βρέθηκε από την απιστία του, από την ανομία του, την παράβασή του, από την αφροσύνη του, από την ανοησία του. Τι μπορεί να κάνει ο Θεός τώρα στα μπουντρούμια του βασιλιά της Ασσυρίας? Είναι ποιος θα τον ελευθερώσει εκεί? Και λέει η Γραφή, τότε ελέησεν ο Θεός αυτόν, επίκουσε της δεήσεως αυτού και επανέφερε αυτόν στην Ιερουσαλήμ και στο βασιλείο του. Δηλαδή
ξανά στην ευρυχωρία, στην ευημερία και στη βασιλεία. Μα πώς, τι έκανε? Ο Θεός, αδερφοί, μπορεί τα πάντα, ό,τι θέλει κάνει. Ό,τι θέλει κάνει. Δεν είναι τίποτα αδύνατον στο Θεό. Δεν μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού τι συνέβη, αλλά αυτό που μας λέει και που έχει σημασία είναι ότι συνέβη. Ότι ο Θεός το έκανε. Τον επανέφερε και δεν άφησε τίποτα ελάττωμα από αυτά τα οποία είχε. Και όταν επανήλθε, καθώς γνώρισε ότι ο αληθινός Θεός είναι ο Κύριος, άρχισε να κάνει αποκατάσταση των ανομιών του και των ανοησιών του. Όλα τα γκρέμισε, τα άχρηστα, και επανέφερε την λατρεία σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και το θέλημα του Θεού. Είχε κάνει φοβερά αμαρτήματα. Λέγεται μάλιστα στην Ισραηλινή παράδοση ότι ο Μανασής ήταν αυτός που φώνευσε τον Ισαΐα και μάλιστα δια πριονισμού. Γι' αυτό και στην επιστολή προς Εβραίους πιθανότατα λέγεται, ανεφέρθηκαν ότι πολλοί επριονίστησαν, και ίσως ανεφέρεται στο θάνατο του Ισαΐα. Γιατί το λέω αυτό? Δεν το λέει η Γραφή, αλλά το λέει η Ισραηλινή παράδοση. Οποιαδήποτε και να είναι η αμαρτία σου, όταν μετανοήσεις με όλη σου την καρδιά, με κραυγή και ταπείνωση και με προσευχή πια, έχοντας παρησία, και η παρησία είναι πρώτον παρησία δικαιοσύνης, είμαι δίκαιος και έχω παρησία, παρησία γνώσης του θελήματος του Θεού, και τρίτον παρησία αγάπης. Όταν πας λοιπόν με παρησία και προσευχηθείς, το βέβαιο είναι ότι ο Θεός ακούει, και όταν ο Θεός ακούει, ό,τι και να ζητήσεις θα στο δώσει. Και αυτό που κάνει ο Θεός δεν είναι τα εύκολα που μπορούν να κάνουν εκεί οι άνθρωποι. Αυτά που κάνει ο Θεός είναι τα αδύνατα, που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να σκεφτούν ότι μπορεί να γίνουν οι άνθρωποι. 28 χρονών λέγεται, 12 βασίλευσε, μέχρι τα 26-27 του χρόνια κατάφερε και έφερε στην απόλυτη πλάνη και αποστασία το λαό Ισραήλ, καθώς όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, από τον υπεύθυνο εξαρτάται η ζωή των υπολείπων, από τον πατέρα εξαρτάται η ζωή της οικογένειας, από τη μητέρα η ζωή των παιδιών, από τον ποιμένα η Εκκλησία, και από κάθε έναν που έχει ευθύνη σε ένα έργο εξαρτάται το έργο. Μέσα λοιπόν σε 16 χρόνια και αμάρτησε και αποστάτησε, αλλά και μετενόησε. Και όταν στα 28 του χρόνια τον επέστρεψε ο Θεός, βασίλευσε μέχρι τα 64 του χρόνια. Ήταν ο μακροβιότερος βασιλιάς του Ισραήλ, 52 ολόκληρα χρόνια βασιλιάς. Ο Θεός δηλαδή όχι μόνο τον συγχώρεσε, όχι μόνο τον αποκατέστησε, αλλά και τον ευλόγησε με μακροζωία και αύξησε ακόμη περισσότερο τη βασιλεία του. Δηλαδή ο Θεός συμπεριφέρεται σε αυτόν που μετανοεί σαν να μην έχει αμαρτήσει ποτέ. Είναι αυτό που λέει ότι όταν μετανοήσεις παίρνει τις οποιασδήποτε αμαρτίες ο Θεός και τις πετάει στα βάθη των θαλασσών. Και από εκεί και πέρα κανείς πια δεν μπορεί να τις βρει. Ούτε ο διάβολος, που η δουλειά του είναι να πηγαίνει στο Θεό και να κατηγορεί τους αδελφούς ημών ημέρα και νύχτα. Και αυτό ίσχυε και τότε στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά πολύ περισσότερο τώρα στην Καινή Διαθήκη,
που υπάρχει ο Ιησούς Χριστός και το αίμα Του. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, ο χριστιανός δεν φοβάται την αμαρτία, την καρδιά του φοβάται. Αλλά και ο Θεός δεν του λέει τίποτα λιγότερο ή περισσότερο. Ιέ μου, με τα πάσης φυλάξεως φύλαξε την καρδιά σου, διότι εκ της καρδίας σου προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Ο χριστιανός δεν φοβάται την αμαρτία του, γιατί για την αμαρτία του έχισε το αίμα του ο Χριστός, που με το αίμα του μπορεί να καθαριστεί κάθε αμαρτία. Δεν φοβάται την πλανημένη καρδιά του. Δεν φοβάται την λερωμένη συνείδησή του. Φοβάται την αδυναμία της καρδιάς του να μετανοήσει, να επιστρέψει, να ταπεινωθεί, να τον αγιάσει ο Θεός, ώστε να προσευχηθεί και να του απαντήσει ο Θεός. Αδελφοί αγαπητοί, η ζωή μας, όταν λέει ο Χριστός ότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρύ, δεν μας κοροϊδεύει. Είναι καλός ο ζυγός του. Ξέρετε γιατί? Γιατί δίπλα είναι ο Χριστός. Ζυγός σημαίνει δύο ξύλα που έβαζαν τα κεφάλια δύο φωδιών ή δύο αλόγων και αποκτούσε κατά αυτόν τον τρόπο ο Γεωργός διπλάσια δύναμη, πολλαπλάσια θα λέγα δύναμη. Με ένα βόδι οργώνε έτσι, με δύο ή με τρία, με δύο βόδια οργώνε πολύ περισσότερο και πολύ πιο αποτελεσματικά. Και ο Χριστός αυτό λέει, πάρτε το ζυγό μου, φορέστε το ζυγό μου, μπέστε στον ίδιο ζυγό με μένα. Ο ζυγός μου είναι καλός. Η μικρή δύναμη που έχετε όταν προχωράτε μόνοι σας, όταν μπείτε στο ζυγό μαζί μου, λέει ο Χριστός, θα έχετε αποκτήσει τη δύναμη τη δική μου. Στο ζυγό με τον Χριστό δεν έχεις πια τη δύναμή σου, αλλά έχεις τη δύναμη του Χριστού. Καλός είναι ο ζυγός μου. Δεν σε βάζει με έναν αδύναμο να τον κουβαλάς, αλλά σε βάζει με ένα παντοδύναμο να σε κουβαλάει. Είναι καλός ο ζυγός του και το φορτίο του είναι ελαφρύ. Δεν το κουβαλάς μόνο σου, αυτός το κουβαλάει. Ο σταυρός σου είναι ελαφρύς. Ποτέ δεν βάζει ο Θεός βάρος περισσότερο από αυτό που αντέχουμε. Εδώ εμείς στο παιδάκι μας βάζουμε βάρος πιο πολύ από ό,τι μπορεί να σηκώσει. Έχουμε πει, έχω τα εγγονάκια μου, πήγαινε φέρε αυτό που μπορεί να φέρει. Αυτό που δεν μπορεί να φέρει ούτε καν το σκέφτομαι να το πει, να του πω να το φέρει. Μπορώ να πάω να του πω να το φέρει, να του πω πήγαινε κουβάλα το καρπούζι και φέρ' το. Που το καρπούζι είναι πιο μεγάλο από αυτόν. Και αν εγώ έχω αυτή τη σοφία να του πω φέρε μου αυτό το αχλάδι και ας το καρπούζι θα το πάρω εγώ, ο πατέρας μας ο ουράνιος δεν έχει τη σοφία, θα μας βάλει μεγαλύτερο βάρος από ό,τι αντέχουμε. Και δεν είναι, αδερφοί, ότι μας βάζει βάρος που αντέχουμε μόνο. Δεν είναι ότι μας δίνει το σταυρό που μπορούμε να σηκώσουμε, αλλά χάριν του βάρους αυτού και του σταυρού που μας βάζει, θα έλθει η ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Μόνο αν το δούμε το σταυρό σαν εργαλείο, το σταυρό μας, ο καθένας ξεχωριστά, σαν εργαλείο του Θεού για την είσοδό μας πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών, τότε μόνο θα είμαστε χαρούμενοι με το σταυρό. Γιατί είναι ανάγκη εμείς να πάρουμε απόφαση αν θα τον κουβαλήσουμε ή αν θα τον αφήσουμε. Δεν μας λέει ο Χριστός με το ζόρι πάρτον, μπορείς να τον αφήσεις, είσαι ελεύθερος.
Μπορείς να τον αφήσεις, μπορείς να τον εγκαταλείψεις, αλλά χωρίς το Σταυρό δεν θα πας στον ουρανό. Μπορεί να κερδίσεις όλο τον κόσμο, αλλά στον ουρανό δεν θα πας. Τι θα κερδίσεις, τι το καλό θα γίνει σε σένα αν κερδίσεις όλο τον κόσμο και χάσεις την ψυχή σου, επειδή σου φαίνεται ο Σταυρός σου βαρύς. Μπορεί να φαίνεται, αλλά δεν είναι, γιατί θα τον κουβαλάει ο Χριστός. Τι θα κερδίσεις, τι όφελος θα έχεις αν κάνεις αυτό που θέλεις σαν τον Μανασί, όταν ξέρεις ότι η συνέχεια θα είναι χμαλωσία, βασανισμός, θάνατος. Και τι ωραίο που θα είναι να πάρεις το ζυγό του Κυρίου που θα σε οδηγεί, θα σε ξεκουράζει, θα σε κάνει να καταφέρνεις τα πάντα με τη δύναμή του. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, όχι εγώ, η χάρις του Χριστού που κατοικεί μέσα μου. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να καυχόμαι στις αδυναμίες μου, στις θλίψεις μου, στα λάθη μου, στις θλίψεις μου, στις ταλαιπωρίες μου να καυχηθώ. Μα τι λέει ο άνθρωπος αυτός? Να καυχηθώ στις θλίψεις και στις ταλαιπωρίες μου, ναι, γιατί είναι ο Σταυρός σου. Να καυχηθείς για το Σταυρό που χάρισε ο Χριστός σε σένα. Γιατί αν αυτός ο Σταυρός σε φέρνει σε αδυναμία, το αποτέλεσμα είναι όταν θα είσαι αδύνατος, τότε θα αποκαλυφθεί δυνατός ο Θεός. Δεν θέλουμε τη δύναμη τη δική μας και τη απόλαυση του κόσμου. Θέλουμε τη δύναμη του Χριστού και την απόλαυση της παρουσίας του Θεού. Ο Θεός να μας βοηθήσει, αδερφοί, να αποκτήσουμε την άνωθεν σοφία. Γιατί δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι εκτός από την άνωθεν σοφία υπάρχει και η υγιεινή σοφία, που είναι ζωώδης, δαιμονιώδης, η οποία οδηγεί σε δυστυχία και σε αιώνια απώλεια, αν δεν προλάβει ο άνθρωπος να μετανοήσει. Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας, τώρα. Τώρα να ακούμε τη φωνή του Θεού όλοι μας, είτε λίγο είτε πολύ, αν μας ελέγχει ο Λόγος του Θεού. Τώρα να ακούμε τη φωνή του Θεού, να μην σκληρύνουμε την καρδιά μας, γιατί θα αφήσουμε τα κόκαλά μας στην έρημο, λέει ο Χριστός. Αλλά σήμερα, αν ακούμε τη φωνή του Κυρίου, να μετανοήσουμε, να ταπεινωθεί το πνεύμα μας, να συντριφθεί η καρδιά μας, να πλησιάσουμε τον Κύριο για να απολαύσουμε το σχέδιο το ευλογημένο που έχει για τον καθέναν από μας και να ζήσουμε στην αιωνιότητα μαζί του. Αμήν.